Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι για τα ένζημα. Τα ένζημα είναι μία κατηγορία πρωτεϊνών πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί παίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις αντιδράσεις που μπαίνουν μέσα σε ένα κύτταρο. Αυτό λοιπόν είναι που περιγράφει το σχολικό μας βιβλίο και θα πάμε γρήγορα να δούμε πώς το λέει. Μηχανισμός λοιπόν δράσης των ενζήμων. Για να δούμε τι λέει το κείμενο. Για να πραγματοποιηθούν πολλές από τις χημικές αντιδράσεις, ακόμη και αυτές που τελικά αποδίδουν ενέργεια οι εξώθερμες, πρέπει αρχικά να προσφέρουμε ενέργεια στα αντιδρόντα. Η ενέργεια αυτή λέγεται ενέργεια ενεργοποίησης. Στο περιβάλλον η ενέργεια ενεργοποίησης μπορεί να εξασφαλιστεί με προσφορά θερμότητα. Τι λέει λοιπόν εδώ πέρα. Λέει ότι αν είναι να γίνει μία αντίδραση, δεν μπορεί να γίνει μόνη της. Πρέπει εμείς πρώτα να δώσουμε κάτι. Να δώσουμε αυτό που αναφέρεται εδώ ως ενέργεια ενεργοποίησης. Συνήθως λέει αυτή η ενέργεια είναι με προσφορά θερμότητας. Αλλά για να πάμε να δούμε πώς το περιγράφει με σχήμα το σχολικό βιβλίο. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα μόριο, ένα μοριογλυκό ας πούμε, που βλέπουμε ότι βρίσκεται σε αυτό το ενεργειακό στάδιο, ας πούμε, είναι το επίπεδο 100, το οποίο εάν διασπαστεί θα φτάσει εδώ, στα σημεία, στο τελευταίο στάδιο δηλαδή, και δεν θα έχει πλέον καθόλου ενέργεια αφού διασπάστηκε και θα μας έχει αποδώσει τα 100, τις 100 μονάδες ενέργειας που περιέχει. Άρα λοιπόν έχουμε 100 μονάδες ενέργειας σαν κέρδος. Όμως για να φτάσουμε στο χαμηλό αυτό επίπεδο και να αποδώσει ό,τι ενέργεια έχει μέσα το μόριο της γλυκόζης, βλέπει μπροστά του ότι έχει ένα βουνό. Έρχεται λοιπόν το κύτταρο και λέει «Αμάν, αμάν». Με το που το βλέπει έχει υδρώσει ήδη. Λοιπόν και λέει πώς θα ανέβω αυτό το βουνό ρε παιδιά. Και σπρώχνει εκεί πέρα, κάνει, ράνει, βασανίζεται, φτάνει επάνω, έχει μείνει <χει> ό,τι είχε και δεν είχε τα έδωσε. και αφήνει το μόριο της γλυκόζης. Αυτό όντως κατρακυλάει ενεργειακά, πέφτει κάτω και διασπάται. Το κύτταρο λοιπόν έδωσε στο μόριο της γλυκόζης, το οποίο είπαμε έχει α, μέσα του 100 μονάδες ενέργειας, έδωσε ας πούμε άλλε 100 και ανέβηκε σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Έδεσε δηλαδή μια ενέργεια που την ονομάσε το βιβλίο μας ενέργεια ενεργοποίησης και όταν το απέδωσε έδωσε 200 μονάδες ενέργειας. Δηλαδή μας έδωσε τις 100 που του προσφέραμε στην αρχή και άλλες 100 τις οποίες είχε μέσα του και τις προσέφερε λόγω της διάσπασης. Φαίνεται λοιπόν ότι η φύση βάζει ένα εμπόδιο στον εαυτό της. Βάζει αυτό το εμπόδιο το ενεργειακό. Είναι απαραίτητο παιδιά, είναι άκρο απαραίτητο. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό το ενεργειακό εμπόδιο, δεν θα μπορούσαν οι αντιδράσει να σταματήσουν. Θα γινόντουσαν αυθόρμητα και δεν θα υπήρχε τίποτα. Το ενεργειακό εμπόδιο εμποδίζει τι αντιδράσει να γίνουν και μόνο όταν προσθεθεί η κατάλληλη ποσότητα ενέργεια, η ενέργεια ενεργοποίηση δηλαδή, τότε η αντίδραση μπορεί να γίνει. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό που μα είπε το σχολικό, δηλαδή τι είναι ενέργεια ενεργοποίηση και πώ εξασφαλίζεται, αυτό μα είπε μέχρι εδώ, και Φυσικά πρέπει να το μάθουμε πάρα πολύ καλά απ' έξω. Αλλά πώ θα μπορέσει το κύτταρο να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι υψηλή η ενέργεια ενεργοποίηση η οποία απαιτείται. Και λέει, κοίταξε τι προβλήματα έχουμε, λέει ένα κύτταρο, α πούμε. Σε ό,τι αφορά τι αντιδράσει του μεταβολισμού που γίνονται μέσα στο κύτταρο, όπω είπαμε, αν επιδιώξουμε την πραγματοποίησή του στο εργαστήριο, έξω από το κύτταρο, προσφέροντα θερμότητα θα διαπιστώσουμε ότι το ποσό που απαιτείται θα ήταν απαγορευτικό για την επιβίωση του κιτάρου. Θέλω να πω εδώ πέρα ένα παραδειγματάκι με ένα μόριο ζάχαρη, α πούμε, για παράδειγμα, για να διασπαστεί η ζάχαρη. Θέλει μία θερμοκρασία γύρω στου 160-170 βαθμού. Σε αυτή τη θερμοκρασία ούτε καν θα υπήρχε κύτταρο. Και εκτός από την υψηλή θερμότητα που απαιτείται, ο χρόνος που απαιτείται για να γίνουν αυτές οι αντιδράσεις είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θα δημιουργούσε επίσης προβλήματα στους οργανισμούς, των οποίων οι ανάγκες είναι σχεδόν πάντα άμεσες και φυσικά απαιτούν μεγάλη ταχύτητα αντιδράσεων. Δηλαδή, το κύτταρο θέλει και την ενέργεια, πολλή ενέργεια, και τη θέλει και γρήγορα. Δεν μπορεί ούτε να περιμένει, ούτε να δώσει μεγάλα ποσά ενέργειας και να αυτοκαταστραφεί. Άρα λοιπόν συγκεντρωτικά τι μας λέει αυτή η παράγραφος, ότι οι αντιδράσεις μεταβολισμού εκτός σώματος απαιτούν μεγάλο ποσό θερμότητας και πολύ χρόνο. Πρόβλημα λοιπόν με την ενέργεια ενεργοποίηση. Τα κύτταρα λοιπόν λέει το σχολικό μας βιβλίο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, διαθέτουν ένα μηχανισμό μείωση τη ενέργεια ενεργοποίηση των μεταβολικών του αντιδράσεων. Για να το δούμε λίγο πώ το παρουσιάζει το σχήμα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το κύτταρο που σκέφτεται αυτή τη μεγάλη πορεία που έχει να ακολουθήσει. Όπως είδαμε και προηγουμένως. Και ξαφνικά ανοίγει μπροστά του ένας εναλλακτικός δρόμος. Λιγάκι ενεργειακά πιο χαμηλός. Και όχι μόνο αυτό, του δίνουν και άλλα βοηθητικά εργαλεία. Εδώ το συμβολίζει με ένα καροτσάκι. Έτσι λοιπόν το κύτταρο δεν έχει να ανεβάσει το μόριο που θέλει να διασπάσει ενεργειακά τόσο υψηλά αλλά χαμηλότερα. Ας πούμε πως αυτή εδώ την περίπτωση είναι να το ανεβάσει συν 20 μονάδες ενέργειας. Όντω, το ανεβάζει στο 120 και αφήνει το μόριο μετά να διασπαστεί και το μόριο της γλυκόζης αυτό λέγαμε διασπάται και δίνει όλη την ενέργεια που περικλεί. Άρα 100 που περικλείει το μόριο. Και η 20 που του δώσαμε έφτασε ενεργειακά στο 120. Πολύ χαμηλότερο από το 200 που ήταν προηγουμένω. Αφήνει το μόριο να διασπαστεί και απεδίδει όλη του την ενέργεια και δίνει πίσω 120 μονάδες ενέργειας. Άρα, επιστρέφει το 20 που του έδωσε το κύτταρο αρχικά, αλλά δίνει και το κέρδο των 100 μονάδων ενέργεια. Και στι δύο περιπτώσει δηλαδή έχουμε 100 μονάδε ενέργεια τι οποίε κερδίζουμε. Λέει λοιπόν το σχολικό μα βιβλίο, ο μηχανισμό αυτό τη μείωση δηλαδή τη ενέργεια ενεργοποίηση στηρίζεται στη δράση των ενισήμων, που όπω έχει αναφερθεί είναι πρωτενε. Λύση λοιπόν στο εμπόδιο για την ενέργεια ενεργοποίηση είναι τα ένσημα τα ένζημα ω βιολογικοί καταλήτε, όπω είναι και ο γενικό τίτλο του μαθήματο του σημερινού. Τα ένζημα γενικά καταλύουν αντιδράσει που θα μπορούσαν να γίνουν και χωρί την παρουσία του. Μα λέει ότι να. Εδώ έχουμε δύο υποστρώματα, το πράσινο και το κίτρινο. Και για να μπορέσουν να αντιδράσουν θα πρέπει να έρθουν σε κατάλληλο προσανατολισμό και να δώσουν το αποτέλεσμα. Άρα αυτή η αντίδραση μπορεί να γίνει και μόνη της. Αυτή η αντίδραση με την παρουσία των ενζήμων η ταχύτητα των αντιδράσεων αυξάνεται ακόμη και μέχρι και 100 εκατομμύρια φορέ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι αντιδράσει που πραγματοποιούνται με την παρουσία ενζήμων μέσα σε ένα λεπτό θα χρειαζόντουσαν 32 μήνε. Wow! 32 μήνε αντί για ένα λεπτό για να πραγματοποιηθούν. Άρα, παρουσία ενζήμων αυξάνει ακόμη και μέχρι 100 εκατομμύρια φορέ την αντίδραση. Και να το δούμε τώρα και παραστατικά με σχήμα, πώς το λέει το σχολικό μας. Βλέπετε εδώ ένα ένζυμο, είναι αυτό εδώ, και βλέπετε κάποιε εγκοπές που έχει, που είναι το ενεργό του κέντρο. Γιατί τι έχει άραγε? Γιατί το ένζυμο θα προσαρμόσει επάνω του τα μόρια αποστρώματα που είδαμε προηγουμένως. Αυτά, όπως βλέπετε, θα κατευθυνθούν προς το ενεργό κέντρο και θα εισέλθουν στις εγκοπές και θα γίνει ένα τέριασμα, πολύ καλό τέριασμα. Θα το δούμε πιο κάτω εδώ να φέρει, σαν ένα κλειδί με την κλειδαριά, τόσο μεγάλη ακρίβεια. Και μόλις γίνει αυτό, πολύ πιο εύκολα θα γίνει και η διάσπαση και θα παραχθούν τα αναμενόμενα προϊόντα, τα οποία είδαμε προηγουμένως ότι γίνονται και αυθόρμητα, αλλά τώρα εδώ πέρα γίνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα όπως είπαμε. Και λέει λοιπόν εδώ πώς δρουν τελικά τα ένζημα επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο προσανατολισμό των αντιδρώντων μορίων ή μορίων υποστρωμάτων. Ο προσανατολισμός τους γίνεται στο ενεργό κέντρο, όπου αυτό αποτελεί μια μικρή περιοχή του ενζύμου. Η σύνδεση των αντιδρώντων μορίων με αυτό μοιάζει με το ταιριασμά κλειδιού με κλειδαριά. Για κοιτάξτε το, το θυμάστε πως το είπαμε προηγουμένως, ότι έχουμε απόλυτη ταύτιση. Η σύνδεση των υποστρωμάτων με το ένζυμο έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται ασταθείς. Να χαλαρώνουν δηλαδή οι δεσμοί των αντιδρώτων μορίων, να σπάνε πιο εύκολα κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για το σχηματισμό των προϋπόθεσεων. Και για να δούμε τώρα κάτι που έχει χαριτωμένο το σχολικό βιβλίο. Ξέρω πως είναι σας γκριντζάρι λίγο, αλλά... Εντάξει, το βιβλίο μα το λέει, θα το δούμε κι εμεί. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα δύο παιδάκια τα οποία έχουν πάει σε ένα πάρτι, υποτίθεται. Και ακούνε ωραία μουσική, θέλουν να χορέψουν, αλλά δεν γνωρίζουν το ένα το άλλο. Και υπάρχει μία, ένα δισταγμό. Ένα δισταγμό. Τα μόρια λέει δυσκολεύονται. Και από μακριά φαίνεται να έρχεται η θεία Όλγα, το ένζυμο. Και τα πλησιάζει, λέει, γιατί δεν μιλάτε. Από εδώ ο Κωστάκης, από εδώ η Μαργαλένα. Είναι καλά, είστε, είναι καλά παιδιά μεταξύ σας, γιατί να μην έρθετε σε επαφή. Και όντω τα γνωρίζει. Το ένζυμο λέει επεμβαίνει. Η θεία όλγα επεμβαίνει. Γίνεται το κονέ, η θεία όλγα φεύγει και τα παιδιά πια χαρούμενα και ευτυχισμένα ολοκληρώνουν τη διασκέδασή του στο πάρτι. Έτσι λοιπόν, οι δεσμοί γίνονται ασταθεί, χαλαρώνουν όπω σα είπα, σπάνε πιο εύκολα και αυτό είναι η προπόθεση για το σχηματισμό των προϊόντων. Για να δούμε ένα συγκεντρωτικό εδώ ότι ο τρόπο δράση των πρώτον γίνεται ο κατάλληλος προσανατολισμό στο ενεργό κέντρο και δευτερευόντω το ένσημο χαλαρώνει τους δεσμούς των αντιδρόντων. Θα τα μάθουμε και αυτά πάρα πολύ καλά. Και τελειώνουμε με τα είδη των ενζήμων. Έχει μια τελευταία παράγραφο το σχολικό μας βιβλίο και με αυτό θα κλείσουμε και όλα στο σημερινό βίντεο που μας λέει την παρουσία και κάποιου άλλου είδους ενζήμων εκτός από αυτά τα οποία περιγράψαμε αναλυτικά. Εδώ βλέπουμε πως υπάρχει το ένζυμο, ωραία, και έχει κάποιες εγκοπές, οι οποίες φαίνονται να είναι σταθερές, μόνιμες. Αυτό οδηγεί και όπως θα δούμε αργότερα και στην ειδίκευση που έχει το ένζυμο. Αυτές οι συγκεκριμένες εγκοπές υπάρχουν. Αλλά μας λέει το σχολικό μας ότι εκτός από αυτά τα ίδια ενζύμων, σε ορισμένες περιπτώσεις το ενεργό κέντρο των ενζύμων αποκτά σχήμα συμπληρωματικό του σχήματος του υποστρώματος μόνο μετά την πρόσδεση του υποστρώματος στο ενεργό κέντρο. Αφού προστεθεί το υπόστρωμα, δηλαδή τα αντιδρώντα, στο ενεργό κέντρο. Δηλαδή είναι σαν κάτι, αυτή η κατηγορία ανησυμού είναι κάτι σαν πλαστελίνη. Μπαίνει μέσα αυτό το οποίο πρόκειται να αντιδράζει και τότε παίρνει το σχήμα. Το ενεργό κέντρο προσαρμόζεται, όπω λέει, σε ορισμένε περιπτώσει, το ενεργό κέντρο των ενεργών αποκτά σχήμα συμπληρωματικό του σχήματο του υποστρώματο συμπληρωματικό. Μόνο μετά την πρόσδεση του υποστρώματος στο ενεργό κέντρο. Μαθαίνουμε όπως είπαμε. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε το σημερινό μάθημα. Θα ακολουθήσει άλλο ένα μέρος που θα κλείνει τα ένζημα. Αλλά για να δούμε εμείς τώρα τι μάθαμε. Τι μάθαμε λοιπόν. Πριν προχωρήσω να σας πω τι μάθαμε, θέλω να σας πω ότι τέτοιου είδους ασκήσεις υπάρχουν αρκετές γιατί θα μου πείτε τι μπορεί να με ρωτήσει εδώ πέρα. Να λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια υποδειγματική μέσα στο βιβλίο μου και μα λέει για τα διάφορα επίπεδα ενεργειακά που μπορούν να συμβούν μέσα σε μια αντίδραση και υπάρχει και άλλη μια κατηγορία αντιδράσεων με την επίδραση θερμοκρασία και άλλων που καταστρέφουν ένσυμα και τέτοια. Θα μπορείτε να το δείτε. Είναι η υποδειγματική άσκηση 4 και έχει πολύ ωραίε παρόμοιε ασκήσει. Θα σα συμβούλευα να τι κοιτάξετε οπωσδήποτε. Και μάθαμε λοιπόν σήμερα σε αυτό το βίντεο τι είναι η ενέργεια ενεργοποίηση και γιατί υπάρχει ανάγκη των ενζήμων, ποιο είναι ο τρόπο δράση των ενζήμων και τι είναι και πώ δρά το ενεργό κέντρο. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε τη συνέχεια αυτών των παρατηρήσεων επάνω στα ένζημα, θα δούμε δηλαδή τις ιδιότητες των ενζήμων και θα δούμε και ποιες κατηγορίες ενζήμων υπάρχουν. Αυτά ήταν για σήμερα. Θα σας δώσω το επόμενο μάθημα. Γεια σας.